Ξεκινάμε με την Ελένη Φουρέιρα που έκανε το μπαμ της βραδιάς με άλλο μαλλί. Όπως πάντα μας εκπλήσουν τα μαλλιά της. Ήτανε αγορέ, έκανε ήταν αγορέ, έκανε και η Τιπέρι. Ο Μπαϊραμπάς έβαλε περούκα αυτή τη φορά, αλλά ωραία περούκα, γιατί έχουμε δει και πράγματα που δεν είναι ωραία. Χρήστος Μπαϊραμπάς. Νομίζαμε ότι του κουρεύτηκε η Φουρέιρα χθες. Ψαρώσαμε με μυρό. Μα έτσι ετοιμάσαι, γιατί τη λέω, παιδί μου, πού στο κρύψανε το μαλλί. Η περούκα ήταν πάρα πολύ μικρή. Μου λέει είναι ειδική τεχνική αυτή, γιατί έχει μεγάλο μαλλί. Έχει πολύ μαλλί. Φοράει, παιδιά, η Ελένη δεν έχει πολύ μαλλί. Έχει μακρύ καρέ, οπότε ήταν εύκολο. Τα άλλα είναι όλα πρόσθετα. Φοράει μυρό. Το σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για εκείνη. Είναι γεμάτο παγέτες. Είναι ωραίο που υπάρχει αυτή η διχρωμία. Την μπερδέψαμε λίγο με τη Λίτσα Διαμάντη, η αλήθεια είναι. Νομίζαμε ότι ήρθε η Λίτσα Διαμάντη στο μάτι. Ψαρώσαμε. Υπέρι μου, ωραία, τώρα με τη Λίτσα Διαμάντη. Γιατί είναι άσχημη η Λίτσα Διαμάντη, δεν κατάλαβα. Πολύ ωραία. Είναι για μα. Είναι ωραία και το στοίχημα τη ομάδα, μου είπε ο Παντελής του Τουτζής, ήταν ότι μια γυναίκα μπορεί να βγει ωραία χωρί να βάλει εξτέ, χωρί να έχει μπούκλα, χωρί να έχει μακριά μαλλιά. Στην Κορέα δεν έχει τόσο φορά στο μακρύ μαλλί, ενώ εκεί ήταν το πέτυχατε το στοίχημα. Πολύ ωραία ήταν. Ήταν statement εμφανίσει. Που συζητιούνται, που έχουν άποψη, μόδα κτλ. Διαφωνώ για τα πέδιλα, τη κόβουν πολύ τα πόδια, γιατί είναι πολύ πάνω τα πόδια. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει γιατί το σύνολο είναι πολύ ωραίο. Ωραία, πόσο παίρνει κυρία στα δύο Facebook. 10 θα έβαζα. Εγώ επειδή δεν υπάρχει τέλειο βάζω 9. Εγώ 8. Α, είσαι αυστηρός Γιώργο. Εγώ θα έβαζα 10 γιατί είναι ότι πρέπει για μάτι. Είναι τραγουδίστρια, μπορεί να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό. Και έκανε μια άλλη πρόταση με το κοντό αγορέ μαλλί. Ωραίο, ωραίο. Πια δεν το τολμούν πολλές γυναίκες. Δηλαδή γυναίκες μιας που έχουν περάσει ας πούμε... Τα 40. Τα 40 θα κάνουν... 45, ναι. Και το κοντό μαλλί δείχνει μια τέλεια στο πρόσωπο, γιατί παιδιά. Όχι και μία. Μόνο η Ελεάνα ρισκάρει. Χρόνια τώρα. Θέλω να πω ότι δύσκολα πια οι κοπέλες βλέπεις να έχουν αγορέ μαλλί. Παλιά ήταν μόδα, θυμόσαστε. Ναι, κάποια εποχή όλες ήταν με κοντό. Κοντό ξανθό. Ναι. Η ίδια μου είπε ότι αν δεν είχε την πίστα που το χρειάζεται το μακρύ μαλλί, θα ήθελε να έχει αυτό το μαλλί. Μ' αρέσει που έχεις άποψη και για αυτό το θέμα. Όχι, μα μιλήσαμε, παιδί μου. Δεν είναι χτες, λέω ποια είσαι εσύ. Συνεχίζω με την πιο σεξι της βραδιάς, Victoria's Secret θεά, Ευαγγελία Ραβανή. Εγώ το. Δηλαδή πριν ξεκινήσουμε, είπα ότι πρέπει να μιλήσουμε μόνο για την Ευαγγελία. Ολόσο δεν μπόρεσα να είμαι εκεί, χάζευα στο Facebook όλα αυτά που ανέβαζαν τα παιδιά και πραγματικά μόλις το είδα, το άνοιξα, το ξανά άνοιξα. Τι ναι. Κούκλα είναι αυτή, ρε παιδιά. Η κοπέλα είναι άλογο, έτσι δεν δηλαδή, όποιος... είναι. Δηλαδή, όποιο. Θέλω λίγο να πούμε εδώ που είμαι. Δες εδώ το πρόσωπο. Δες εδώ το πρόσωπο. Ολυμπία Κόλλια Μακιγιάζ, Βασιλάκη Στέφανος Μαλί. Δες εδώ το πρόσωπο. Υπάρχει αποτέλεσμα ανθρώπων. Δηλαδή να είμαστε αντικειμενικοί και να λέμε όταν είναι μια ωραία γυναίκα. Και το σώμα, μια ωραία και το σώμα γυναίκα. Ρε, μου, όμως, και το, και το σώμα. Και το σώμα και ένα μπράβο στο στυλίστα τη στον Άρη του Γεωργιά. Μπράβο στο Γεωργιά. Α, ο Άρης την τίνει. Κάνει πολύ πιλάτες η Αραβανή. Και έδωσε και το πρώτο βραβείο χθες. Μόνη τη. Και με το που ανέβηκε μόνη τη έκοψε τις ανάγκες. Κοίταξε το animal print, λίγο το φοβάσαι. Ναι. Εγώ δηλαδή, αν μου φέρουν ένα animal print, θα λέω τώρα τι θα βάλω animal print. Δεν τον μπέρδεψε όμως σε πολλά. Αλλά μπορεί να το υποστηρίξει. Σου κάνει δεύτερο λίγο. Και ταιριάζει και σε όλο το κόνσεπτ του. Ωραία, τι κάνω εδώ, ρε παιδιά, μετά. Πέντε τι ήταν. Συνεχίζω με η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η οποία πέταξε λίγο τους Κυριακούς για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι λίγο. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου, ναι, για να τη δω. Προβληματιστήκαμε πολύ. Λίγο τα έβαλε όλα ρε Σιφέη. Θέλω να τη δω... Εγώ την ήθελα λίγο πιο σικ. Όπως είχε πάει στο πάρτι του με ένα ωραίο φόρεμα. Ενώ φόρεσε ένα κοστούμι που θα μπορούσε να είναι πιο σικ της βραδιάς, γιατί το κοστούμι είναι επιτομή της κομψότητας. Δεν μ' αρέσει μέσα... το χρώμα εμένα αυτό καθόλου, παιδιά. Την αδική αυτή εμφάνιση. Έχει πιστεύω. Βάλει ένα πολύ κοντό crop top τύπου μπούστο και απ' έξω έχει βάλει. Εντάξει, ένα το χρυσό. Κάνει πιο νεανικό, γιατί όχι. Εσένα σ' αρέσει και δηλαδή. Έχει αυτό το κόσμημα που τα μπερδεύει. Δεν έχει πολύ κόσμημα, βρε Γιώργο. Μου. Έχει αυτό το κόσμημα παιδιά... που πιάνει όλο το πάνω μέρο. Έχει τρομερό σώμα, Ειρήνη, έτσι κι αλλιώ. Απλά όλο αυτό μου κάνει too much. Είναι τα γυαλιά. Μα κοστούμι είναι τα πολλά έβαλε. Μαλιά. Έβαλε κοστούμι με ένα μπούστο που το φοράνε τώρα και με τζιν. Σε λευκό, σε ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή και με τζιν παντελόνια πια δεν φοράνε τα κορίτσια. Ναι, και μπορεί να το βάλει αυτό. Απλά μου κλωτσάει το χρώμα αυτό κάπω μου κάνει. Στα μάτια πήγε, δεν πήγε στην εκκλησία. Εμένα μου κλωτσάει το χρώμα. Δεν με διαφέρει το χρώμα δεν μ' αρέσει. Και το χρυσό. Και το γυαλί, το κίτρινο και η μπούκλα είναι όλα. Μπορεί να ήταν. Μέλος του χορευτικού. Είναι όλα στο μάξιμο, καταλαβαίνεις. Έκανε και βούκλα, έβαλε και κίτρινο γυαλί, έβαλε και χρυσό μπούστο, έβαλε και μπλε. Σαν γενική εικόνα όμως. Επειδή έχει ωραίο σώμα, γι' αυτό. Είναι κάποιες λεπτομέρειες, ας είναι πούμε. Είναι λεπτομέρειες. Επειδή μπορεί να βγει τέλεια σε κρυμμένη, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι πιο ωραίο σώμα, μπορεί να βγει. Ακριβώς. Στη σκηνή, ας πούμε, ήταν θεά. Έχουμε το πιο ωραίο ζευγάρι της βραδιάς. Για πες. Σάκης Τανιμανίδης, Χριστίνα Μπόμπα. Ό,τι πιο ωραίο υπάρχει, η οποία η κοπέλα έβαλε ένα ωραίο φορεματάκι απλά. Πάθηκε μόνη της. Ένα μικρό απλή. Μαύρο φόρεμα.
Μπλε electric πέδιλα, τέλος. Και μπλε electric μάτια. Τέλος. Κολλάς από κοντά. Καλή, τι ωραία είναι αυτή η κοπέλα. Δεν υπάρχει αυτή η κοπέλα. Μοιάζει λίγο με την Τζούλια. Είναι η πιο ωραία κοπέλα που υπήρχε χθες εκεί. Μου θύμισε την Τζούλια Ρόμπερτ στο χαμογελό τη. Εγώ δεν την έχω ξαναδεί από κοντά και χθες έπεσε λίγο τώρα. Κοίτα. Κάτσα βραζιλιάνε μοντέλα. Όταν έκανε δηλώσει, όταν οι μανέδε που όλοι πέσαν πάνω του. Χέρι-χέρι συνέχεια. Αλλά δείχνοντα ότι αυτό το πράγμα το απολαμβάνω τη δημοσιότητα με πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν μοντέλο τη Βικτόρια Σίκρετ. Είναι σαν βραζιλιάνα. Η αραβάνη για το σώμα. Αυτή τώρα και τζίνα βάζε με ένα απλό. Αυτή είναι φωτομοντέλο, θα μπορούσε να είναι. Μα έχει βάλει ένα απλό μαύρο φόρεμα. Απλά η κοπέλα. Πολύ φυσική. Ετοιμάστηκε μόνη της. Το πλούσιο, το μαλλί, το μελαχρινό. Έχει κάτι αριστοκρατικό. Νεανική, φρέσκια, επιδερμίδα. Έχει το κλάσ της γυναίκας του Κλούνεϊ. Είναι πολύ αριστοκρατικό. Μ' αρέσει. Η οποία δεν προσπάθησε και πολύ. Τίποτα. Έβαλε το χρωματάκι και πήγε. Μόνο τα σκουλαρίκια, ας πούμε, δίνουν μια άλλη νότα και το παπούτσι. Τι μάτια έχει, ε. Και αυτός είναι πολύ ωραίος επίσης και ο Σάκης ωραίος. Έχει κάτι κι αυτός. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Έχει κάτι πάντα. Γι' αυτός πρέπει να είναι και η ηγεσιώτη, σωστά. Πρέπει να είναι συντοπίτης. Από τι χέρες είναι. Είναι από πάνω. Να το. Θερμός, πολύ θερμός. Μέρη Σινατσάκη, κολλητές, Ντόρετ Παπαδημητρίου. Τι βάλανε τα κορίτσια. Τα κορίτσια βάλανε BSB και τα δύο.